Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι χαίρετε. Χαίρετε με τη χαρά του Κυρίου. Τη χαρά εκείνη η οποία είναι η χαρά της αλήθειας και της ελπίδας. Με την ελπίδα στο Θεό κερδίζουμε πάρα πολλά. Γιατί η ελπίδα είναι και η πίστη, είναι και η αγάπη, είναι και η αλήθεια. Όλα μαζί λοιπόν αυτά συνθέτουν κατά κάποιο τρόπο αυτό το puzzle, θα λέγαμε με τη σημερινή γλώσσα, που είναι η σύγχρονη ζωή των ανθρώπων. Ο Κύριος ήρθε στον κόσμο και έγινε άνθρωπος όμοιος με μας, εκτός της αμαρτίας μας. Ήρθε με τις καλύτερες διαθέσεις για τον άνθρωπο. Ήρθε να τον εσώσει, να τον ευεργετήσει, να τον απαλλάξει από τα δεινά που είχε πέσει λόγω της εμπλοκής του μέσα σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό έπρεπε να του χρωστάμε απέραντη ευγνωμοσύνη. Έπρεπε και εκείνοι οι οποίοι τον κακομεταχειρίστηκαν να το καταλάβουν. Αλλά εκείνοι μέσω του αρχιερέα Καϊάφα είπαν ότι πρέπει να θυσιαστεί ένας άνθρωπος για να σωθούμε από τους Ρωμαίους. Δεν ήταν σωστό το να σωθούν από τους Ρωμαίους, γιατί δεν σώθηκαν από τους Ρωμαίους. Αντιθέτως, παρεκκίνησαν το μίσος των Ρωμαίων με τις συχνές επαναστάσεις που έκαναν τότε οι Ισραηλίτες. Ο Κύριος δεν έκανε επανάσταση με όπλα, έκανε την πνευματική επανάσταση, η οποία θα συμπαράσσερνε όλους τους λόγους. Γιατί μήπως βγήκαν από τους Ρωμαίους πολλοί χριστιανοί, ή από τους Έλληνες, ή από όλους τους λαούς και από τους Εβραίους ακόμα. Βγήκαν και από εκεί χριστιανοί, από όλα τα έθνη. Ξέροντας λοιπόν ότι η επιχείρηση αυτή είναι ειρηνική και η μόνη επιχείρηση η οποία μπορεί να αποδώσει, διότι με τη βία δεν αλλάζει τις γνώμες του άλλου, με το πιστόλι δεν κάνεις έναν άλλο κάποιον άνθρωπο να αλλάξει την πίστη του. Και οι τύρανοι του κόσμου αυτό δεν το ξέρουν, γιατί έχουν σκοτισμένο το μυαλό από την επίδραση του σατανικού πνεύματος. Και σκοτώνουν συνέχεια ποιους, τους χριστιανούς σκοτώνουν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Διότι σε εμάς δεν επιτρέπεται να σκοτώσουμε. Είναι λοιπόν ο Ιησούς, σε κάποιο σημείο και θέλοντας να αποδώσει ευγνωμοσύνη η οικογένεια του Λαζάρου, σε αυτό το σημείο είμαστε, ο Κύριος εκάθισε στο τραπέζι και συνέφαγε με όλους τους αγαπητούς του φίλους. Η Μαρία λέει τότε αγόρασε 100 δράμια, 150 δράμια ενός φυτού που λέγεται Βαλεριάνα και ονομάζεται το άρωμα αυτό Νάρδος και είναι ακριβό πάρα πολύ, άλυψε με αυτό τα πόδια του Κυρίου. Και έπειτα, εκδηλώνοντας τη βαθιά της ταπείνωση στον Ιησού, καθάρισε με τις τρίχες της κεφαλής της τα πόδια του. Και τότε η οικία γέμισε από την ευωδία του μύρου, μας λέει το Ευαγγέλιο. Ύστερα λοιπόν από αυτή την πράξη της Μαρίας, είπε κάποιος από τους μαθητές εκεί, ο Ιούδας το είπε, λέει, γιατί να μην πουλήσουμε αυτός που επρόκειτο μετά από λίγο να τον προδώσει στους σταυρωτές του, γιατί η μέρα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν, να τον πιάσουν σε νέδρα. Εάν τον πιάνανε μέρα μαζί με τον κόσμο θα γινόταν μεγάλη καταστροφή, διότι πολλοί θα αντιστέκονται στους στρατιώτες που θα συλλάμβαναν τον Χριστό, ο λαός δηλαδή. Και έτσι για να μην δημιουργήσουν ελληνική αναταραχή, θέλανε κάποιον να βρουν να τον καρφώσει πού βρίσκεται και τι κάνει, να τον παρακολουθήσει. Και βρήκαν τον Ιούδα. Όταν είδε λοιπόν να χύνεται τον Άρδο, επειδή αυτός ήταν κλέφτης όπως λέει το Ευαγγέλιο και είχε το κοιτίο των συνεισφορών, το κουτί με τις συνεισφορές και κατακρατούσε υπέρ του εαυτού του πολλά από αυτά τα χρήματα, δηλαδή ήταν φιλοχρήματος άνθρωπος, αυτός είπε γιατί να μην πουληθεί αυτό και να το δώσουμε τα λεφτά στους φτωχούς,
από αυτά που σπαταλάει για να περάσει αυτό το ακριβό άρωμα. Και ο Χριστός του είπε, άφησέ την, διότι αυτή η γυναίκα προαισθάνεται ότι μετά από λίγο εγώ πρόκειται να ταφώ. Και γι' αυτό το λόγο το έχει έτσι ετοιμάσει για να μυρώσει το σώμα μου κατά την ημέρα της ταφής μου. Άσ' την λοιπόν και μην της δημιουργείς τα προβλήματα, μην την εμποδίζεις. Γιατί αυτό που είπες να δώσουμε στους φτωχούς, τους φτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σας και μπορείτε να τους ελεήσετε κάθε στιγμή. Αλλά εμένα, λέει ο Κύριος, δεν με έχετε πάντοτε, διότι μετά από λίγο θα αποθάνω. Από το δείπνο λοιπόν αυτό και από όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του δείπνου αυτού, έμαθε ο λαός των Ιουδαίων ότι ο Χριστός βρίσκεται, ο Μεσσίας βρίσκεται στη Βηθανία και ήρθαν εκεί όχι μόνο για τον Χριστό, αλλά για να δούνε και τον Λάζαρο, τον οποίον είχε φτάσει η φήμη του σε όλη την περιοχή, σε όλη τα Ιεροσόλυμα, ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και τότε αποφάσισαν, όπως μας λέει ο Ιωάννης, να εξοντώσουν και τον Λάζαρο. Γιατί πολλοί κόσμος πήγε στη Βηθανία να δει τον Λάζαρο και να δει με τα μάτια το περιστατικό, να μάθει τα της Αναστάσεως του Χριστού. Και βέβαια, όταν έβλεπα το περιστατικό του Λαζάρου, πίστευαν στον Ιησού μετά το θαύμα αυτό. Πάρα πολλοί κόσμος πίστεψε τότε, όταν είδε τον Λάζαρο και άκουσε αυτή την ιστορία του Λαζάρου, ότι ο Λάζαρος ήταν νεκρός 4 μέρες, το βεβαίωσαν όλοι οι γείτονες, οι συγγενείς, οι αδερφές του, και τότε αυτοί οι οποίοι πήγαν σε εκείνο το σημείο, αναγκαστικά πίστεψαν, διότι ήταν αληθινό το θαύμα που έκανε ο Χριστός στον Λάζαρο, τον ανάστησε μετά από 4 μέρες θανάτου. Έχουμε 2 άλλα θαύματα του Κυρίου, αλλά δεν έγιναν κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε με τον Λαζάρο. Στο Λάζαρο το θαύμα ήταν μεγαλύτερο, διότι ο Λάζαρος και μεγάλος στην ηλικία ήταν σχετικά. Ίσως ήταν και 40 χρονών ο Λάζαρος τότε. Γιατί λέει έζησε 29 χρόνια μετά τον πρώτο του θάνατο και ξαναπέθανε ο Λάζαρος, άλλα 29 χρόνια και 40-69 περίπου ετών. Ενώ εκείνοι οι οποίοι πίστεψαν πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ και διακήρυταν και εκεί το θαύμα. Και αυτό θορύβησε πάρα πολύ τους Φαρισαίους, οι οποίοι δεν ήθελαν να ακούγεται ότι πράγματι ο Λάζαρος αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και την μετά από το δείπνο που κάνανε η μέρα αυτή στο σπίτι του Λαζάρου, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα πλέον, πήραν στα χέρια τους κλαριά από τις χουρμαδιές που ήσαν εκεί κατά μήκος του δρόμου και βγήκαν από την πόλη εκεί για να τον υποδεχθούν και φώναζαν δυνατά και έλεγαν «Δόξα και τιμή σε αυτόν τον οποίον εμείς τώρα υποδεχόμεθα». Ας είναι ευλογημένος και δοξασμένος αυτός που έρχεται από τον Κύριο σαν αντιπρόσωπός του, ο Μεσσίας δηλαδή, εκείνος που θα είναι ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό, εκείνος που τόσα χρόνια περιμέναμε. Και τότε ο Ιησούς, για να δείξει την ταπεινοφροσύνη του και την ιδιαίτερη κατάσταση της βασιλείας του, ανέβηκε σε ένα γαϊδουράκι, ζήτησε να του φέρουν ένα γαϊδουράκι. Και έγραψε ο ποιητής, μάλλον προφήτης, έγραφε «Μη φοβάσαι Σιών, Ιερουσαλήμ δηλαδή, ο βασιλιάς σου έρχεται, αλλά όχι πάνω σε άρμα, το οποίο είναι πολεμικό, με άλογα και με όπως είχαν οι βασιλείς, αλλά σε ένα απλό, ταπεινό πουλάρι, σε ένα νεαρό γαϊδουράκι». Αυτό το έκανε ο Χριστός, όπως είπαμε, για να δείξει ότι δεν είναι σαν τους άλλους βασιλιάς, γιατί τον θέλαν για βασιλιά, αλλά δεν τον ενδιαφέρουν τα πλούτη και οι σωματοφύλακες και η εξουσία, να έχει την εξουσία στα χέρια του. Τα προφητικά λοιπόν αυτά λόγια του Ζαχαρία
ήταν ακριβώς για τον Κύριο γραμμένα. Και ακριβώς για να εκπληρωθεί αυτή η προφητεία, συνεργάστηκαν, χωρίς και αυτοί να το καταλαβαίνουν, αυτά που έκαναν για τον Ιησού. Δηλαδή που κόψανε βάγια, που στρώσανε τα ρούχα τους, δεν τους τα είχε πει κανένας, αλλά ο προφήτης τα είχε προβλέψει. Είχε προβλέψει και το, θα του λένε Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ήταν και το θαύμα του Λαζάρου όμως, το οποίο διαδόθηκε τότε, την ημέρα των βαΐων, και αυτό και όταν προϋπάντησαν τα πλήθη του λαού, διότι ήκουσαν από τους αυτόπτες μάρτυρες ότι αυτός ήταν εκείνος ο οποίος είχε κάνει το μέγα αυτό θαύμα, την Ανάσταση του νεκρού Λαζάρου. Μα ύστερα από την Επανάσταση του λαού που ξεσηκώθηκε και ήθελε να πιάσει και να σηκώσει τα χέρια του Χριστό, οι Φαρισαίοι είπαν με πίκρα, «Να τι κάνατε, σπρώξατε τον κόσμο σε αυτόν και τώρα μας εγκατέλειψαν και δεν ακολουθεί κανένας εμάς, αλλά όλοι ακολουθούν αυτόν, τον Ναζωραίο». Έριχναν τα βάρη σε αλλήλους, κακοί χειρισμοί δηλαδή έκαναν οι Φαρισαίοι. Αλλά εκεί υπήρχαν και Έλληνες, όπως μας λέει το κεφάλαιο του Ιωάννη αυτό, οι οποίοι ήταν προσήλυτοι στον Ιουδαϊσμό και ήθελαν να προσκυνήσουν κατά την ημέρα του Πάσχα. Αυτοί λοιπόν ήρθανε στο Φίλιππο, ο οποίος κατάγεται από τη Βηθαϊσδά της Γαλιλαίας, και του είπανε, «Κύριε», είπανε στο Φίλιππο, «θέλουμε τον Ιησού και να συζητήσουμε έτσι ιδιαιτέρως με αυτόν». Ο Φίλιππος, επειδή δεν είχε τόσο θάρρος, πήγε και βρήκε τον Ανδρέα που ήταν δίπλα και του λέει, «Σε παρακαλώ, έρχεσαι μαζί να ζητήσουμε από τον Χριστό αυτά που ζητάνε οι Έλληνες, ότι τον ζητούν οι Έλληνες προσήλυτοι και θέλουν να τον εδούν ιδιαιτέρως». Και δεν μας λέει το διάλογο που έγινε στο Ευαγγέλιο με τους Έλληνες, αλλά είναι σίγουρο ότι ο Κύριος είπε μια κουβέντα πολύ μεγάλη και προφητική, ότι ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Οπότε και θα αναγνωριστεί ως Μεσσίας και από τους Έλληνες. Θα βοηθήσουν δηλαδή πάρα πολλοί Έλληνες στην αλήθεια μου, στο ότι εγώ είμαι ο Αναστημένος Κύριος, εγώ είμαι εκείνος ο οποίος κρατάω τον κόσμο και είμαι Θεός και Μεσσίας μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και συνέχισε ο Κύριος και είπε μια μυστηριώδη φράση εκεί. Λέει ότι εάν δεν πέσει το στάρι μέσα στη γη και δεν πεθάνει, δεν φυτρώνει το ίδιο για να κάνει περισσότερα στάχια. Ο σπόρος πεθαίνει ο ίδιος, αλλά μέσα από αυτό το θάνατο του σπόρου βγαίνουν 10 και 20 και 100 άλλοι σπόροι, άλλα φυτά, σταράκια δηλαδή. Και είπε ότι εκείνος ο οποίος θέλει να φροντίσει τόσο πολύ τη ζωή του και περιφρονεί το καθήκον, θα χάσει τη ζωή του. Αντιθέτως, εκείνος ο οποίος περιφρονεί τη ζωή του για να κάνει αυτό που του λέω εγώ να κάνει, να υπακούσει δηλαδή στο καθήκον το χριστιανικό, αυτός θα διαφυλάξει τη ζωή του στην αιωνιότητα. «Και αν κανένας με υπηρετεί και είναι μαθητής μου», λέγει ο Κύριος, «ας με ακολουθήσει σε αυτήν την οδό της αυταπαρνήσεως, μιμούμενος το παράδειγμά μου. Και όπου είμαι εγώ, εκεί, τώρα κακοπαθαίνω και θυσιάζομαι, αλλά στο μέλλον θα δοξαστώ στους ουρανούς, εκεί θα είναι και ο δικός μου άνθρωπος, ο δικός μου διάκονος». Πρέπει λοιπόν και αυτός να είναι πρόθυμος να κάνει θυσίες εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, για να μπορεί να δοξάζεται μαζί μου στο μέλλοντα αιώνα. Αυτή είναι η έννοια της θυσίας εδώ. Και αν κανείς υπηρετεί τον Χριστό, ο Χριστός θα τον τιμήσει και θα τον δοξάσει στο αιώνιο μέλλον, ο Πατέρας θα τον τιμήσει και θα τον δοξάσει.
Τώρα λέει ο Κύριος, όταν πλησιάζει η ώρα του θαμάτου μου, η ψυχή μου έχει ταραχτεί εξ αγωνίας. Την ήξερε τη στιγμή αυτή ο Κύριος και πάντοτε την αναπολούσε, πόσο σκληρή θα είναι η στιγμή του θανάτου του. Είναι φοβερό πράγμα να ξέρει κανείς απ' αρχής τι τον περιμένει. Αλλά δεν δίστασε, είπε, απάλλαξέ με από τη σκληρή αυτή μαρτυρική ώρα, είπε στην προσευχή του ο Κύριος. Αλλά έφτασα με την καρτερήσεως και αυταπαρνήσεως μέχρι της ώρας αυτής. Ακριβώς για αυτό το λόγο, για να υποστώ αυτόν τον θάνατο που είναι ζωή γεμάτος, και αυτό ήταν όλος ο σκοπός της ζωής μου. Βλέπετε λόγια που λέει ο Κύριος. Πάτερ, συνεχίζει, οτιδήποτε και αν πρόκειται να πάθω, φέρε εσύ σε αίσιον πέρας το έργο της σωτηρίας και της απολυτρώσεως των ανθρώπων και δόξασε με αυτόν τον τρόπο το όνομά σου. Και εις απάντηση αυτής της επικλήσεως του Ιησού προς τον Πατέρα, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό, η οποία έλεγε «Και δόξασα το όνομά μου με τη δική σου δράση μέσα στο Ισραήλ και πάλι θα δοξάσω το όνομά μου με το ένδοξο πάθημα και την Ανάστασή σου». Πήρε δηλαδή υπόσχεση και πάλι ο Κύριος από τη φωνή αυτή, την ουράνια φωνή, την οποία δεν μας γράφει. Ο πολλής λαός αν την κατάλαβε, αλλά ο Ευαγγελιστής λέει δεν ξεχώρισαν τι έλεγαν, άκουσαν κάποιες βροντές άκουσαν. Συγκλονίστηκαν βέβαια, γιατί δεν είναι εύκολο την ώρα που μιλάει ο Χριστός να ακούς βροντές και να είναι εθρία, έτσι, να είναι καλοκαίρι, Πάσχα. Αλλά αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και τους είπε ότι αυτή η φωνή δεν έγινε για μένα, ο οποίος γνωρίζω την αγάπη του Πατέρα μου και δεν ήταν ανάγκη να γίνουν όλα αυτά, αλλά αυτό έγινε για σας, για να πληροφορηθείτε εσείς ότι εγώ έχω σταλεί από το Θεό. Αυτή ήταν η έννοια. Τώρα λέει που θα με δουν οι άνθρωποι περιφρονημένο και σταυρωμένο, ο κόσμος θα κριθεί και θα χωριστούν οι πιστοί από τους απίστους. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτο ο Σατανάς θα πεταχτεί έξω από το κράτος του. Βλέπετε και με τη Σταύρωση και με την Ανάσταση ο Σατανάς μένει μετέωρος, τελείως αμήχανος και δεν ξέρει τι έχει μπροστά του και τι γίνεται. Είναι η φοβερότερη αμηχανία που αντιμετώπισε ο Σατανάς ήταν την ώρα της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Χριστού. Διότι έβλεπε σημάδια θεότητος στον Ιησού Χριστό ως πνευματικό όν ο Σατανάς και έξυπνος, παμπώνυρος δηλαδή, αλλά και από την άλλη μεριά έβλεπε ότι δένεται σιγά σιγά, ότι αυτή η θυσία δεν θα του βγει σε καλό. Και πράγματι όταν αναστήθηκε ο Κύριος, ο Σατανάς εξουδετερώθηκε. Όχι τελείως, αλλά για τους πιστούς τελείως. Αυτό τώρα είναι. Ότι για εκείνον που πιστεύει και έχει μέσα την καρδιά του τον Χριστό και κάνει, εφαρμόζει, προσπαθεί να εφαρμόσει παρόλη την αμαρτωλότητά του το Ευαγγέλιο, ο Σατανάς έχει πλέον εξουδετερωθεί, έχει ξεδοντιαστεί. Μην κοιτάτε για μερικούς οι οποίοι του παραχωρούν και θέλουν να έχουν επαφές με αυτόν, όταν κάνουν επικλήσεις και τον ζητάνε, όπως λέει Εωσφόρε, ελθέ Εωσφόρε, κάνουν επίκληση. Όπως λέμε εμείς, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε το πνεύμα της αληθείας και βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, τι κάνουμε? Κάνουμε μια επίκληση στο Άγιο Πνεύμα. Και του λέμε, έλα Άγιο Πνεύμα και σκήνωσε, δηλαδή μπες μέσα σε μας και μείνε. Και αφού θα μείνεις, είναι σίγουρο ότι θα μας καθαρίσεις από κάθε μολυσμό, κάθε κακό, από κάθε κοιλίδα πνευματική, από πάσης κοιλίδος. Και στο τέλος λέμε, παράκλητε, σώσον τας ψυχάς ημών. Αντιποίηση αυτής της ευχής προς τον παράκλητο, είναι η ευχή που κάνουν
οι άνθρωποι του Σατανά, του σκότους, όταν λένε «ως φόρε ελθέ» τρεις φορές. Και αυτό αναγκάζει το Θεό να τους εγκαταλείψει και το Πνεύμα του Θεού να τους εγκαταλείψει, γιατί το Πνεύμα του Θεού δεν πάει εκεί που δεν το θέλει ο άνθρωπος. Σε δύο μέρη δεν πάει. Σε ακάθαρτο τόπο και σε τόπο που δεν έχει προσκληθεί. Πρέπει να προσκαλούμε το Θεό να έρθει μέσα μας. Θέλει ελευθέρως να τον ζητάμε. Δεν θέλει εκβιαστικά, ούτε κατά φαντασία, αλλά με τη δική μας καθαρή θέληση. Αυτό σημαίνει «Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε». Παρηγορητή δηλαδή, το πνεύμα της αληθείας. Και το πνεύμα της πλάνης και του ψεύδους είναι το πνεύμα του Σατανά, του Ιωσφόρου. Και θα δούμε αυτό το πνεύμα πώς κατατροπώνεται σιγά σιγά με την κατάσταση αυτή της, στο Ευαγγέλιο μας. Μετά λοιπόν από την ερώτηση που του έκαναν, είπε ο Κύριος, θα έχω πολύ λίγο χρόνο ακόμα για να είμαι μαζί σας, αλλά επωφεληθείτε διότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όταν λοιπόν έρχεται το φως και είναι κοντά σας, θα περιπατείτε υπό την καθοδήγηση του φωτισμού, του φωτός αυτού, για να μην σας κατακυριεύσει το σκότος της αμαρτίας και της πλάνης, για να μην σκοντάψετε και πέσετε. Γιατί εκείνος ο οποίος περιστατεί στο σκοτάδι, δεν ξέρει που πάει. Περιφέρεται σαν τυφλός, δεξιά και αριστερά, και δεν γνωρίζει δυστυχώς πού βρίσκεται και πού πατάει. Εσείς όμως που βλέπετε εμέναν, να ξέρετε ότι εγώ είμαι το φως και για να γίνετε παιδιά του φωτός θα πρέπει να φωτιστείτε ολόκληροι από το φως της αληθείας και της αγιότητος, ούτως ώστε να μπορείτε να σωθείτε. Και τότε λέει ότι ο Κύριος έφυγε για να μην ερεθίζονται από την παρουσία του και κρύφτηκε. Αφού είπε δηλαδή αυτές τις αλήθειες, ήξερε ότι αυτές οι αλήθειες θα έχουν αντίκτυπο κακό για αυτόν, διότι θα πήγαινα στα αυτιά των διαστραμμένων Φαρισαίων, οι οποίοι διαστραμμένοι Φαρισαίοι, τις περισσότερες περιπτώσεις τι έκαναν. Καταλάβαιναν άλλα από αυτά που έλεγε ο Χριστός, επειδή το μυαλό τους ήταν σε άλλη κατεύθυνση στραμμένο. Ο πονηρός άνθρωπος δεν τα παίρνει τα πράγματα όπως τα ακούει, αλλά τα εξετάζει και τα αναλύει για ποιο λόγο του τα λένε. Γιατί να μου πει εκείνο, γιατί να μου πει ότι θα φύγει, μήπως θέλει να κάνει το ένα και το άλλο. Δεν τα παίρνουν δηλαδή όπως είναι το πράγμα, αλλά κατά κάποιο τρόπο το αναλύουν με το δικό τους τρόπο και το φέρνουν στα μέτρα τους, και αυτή είναι και η συμφορά της κακίας, ότι δεν πιστεύει την αλήθεια, τους αληθινούς ανθρώπους. Υποπτεύεται τους αληθινούς ανθρώπους και δεν τους εμπιστεύεται. Όσοι εμπιστευτήκαν τον Χριστό γίνανε τέκνα φωτός. Όσοι όμως τον απέρριψαν έγιναν τέκνα σκότους. Ήσαν τέκνα σκότους και παρέμειναν τέκνα σκότους. Η παγκόσμια λογοτεχνία έχει μνήσει με τόσο ωραία ποιήματα τα πάθη του Χριστού που θα ήταν καλό να παίρναμε μερικά τέτοια κομμάτια τον κατάλληλο καιρό και να τα διαβάσουμε για να δούμε πώς είδε ο κόσμος αυτή τη θυσία και μέσα από τις εκκλησιαστικές αλλά και μέσα από τις φιλολογικές γραφές. Ο Χριστός είπε ότι θα με ακούσουν αλλά δεν θα με πιστέψουν οι πολλοί. Και ο Ισαΐας είχε πει, «Κύριε, ποιος πίστεψε στο κήρυγμα που ακούγεται από μας, από το στόμα μας, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν αυτά που λέμε». Και σε ποιον εφανερώθηκε αυτή του Χριστού η κατάσταση. Και ένεκα αυτή τη δυστροπία την οποία προείδε ο Θεός και προείπεν ο Ισαΐας, τι έγινε,
επειδή ήρθε η ώρα να πληρωθεί η προφητεία αυτή, δεν μπορούσαν αυτοί να πιστέψουν. Διότι πάλι τους ξαναείπε ο Ισαΐας ότι λόγω της κακής των διαθέσεως και προαιρέσεως παραχώρησε ο Θεός να τυφλωθούν οι οφθαλμοί της διάνοιάς τους και να σκοτιστεί ο εσωτερικός άνθρωπος, η ψυχή, και να μην εννοήσουμε την καρδιά τους και επιστραφούν δια της μετανοίας και γιατρέψου τας ψυχάς αυτών. Βλέπουμε λοιπόν ποια στάδια περνάει αυτό το πράγμα για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Δηλαδή, πρώτα ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το Λόγο του Θεού, μετά τον εστερνίζεται, μετά τον εδραιώνει μέσα του και μετά ίσως τον κηρύξει κιόλας, επειδή πιστεύει στο Λόγο. Αλλά και όταν έκανε αυτά τα πράγματα ο Χριστός, μη σας φαίνεται περίεργο, αγαπητοί φίλοι, ότι από τους άρχοντες αρκετοί είχαν πιστέψει τον Χριστό, αλλά δεν είχαν το θάρρος να ομολογήσουν αυτή την πίστη τους μπροστά στους Φαρισαίους, για να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, να μην χάσουν τα προνόμια τους κλπ. Να μην αφοριστούν δηλαδή. Αλλά αυτό σημαίνει ότι αγάπησαν πιο πολύ τους ανθρώπους και τη δόξα των ανθρώπων και τα προνόμια τους, παρά την ομολογία του Χριστού και την καταδίκη τους και την αποβολή τους από το συνέδριο. Παρ' όλα αυτά, ένας, δύο, τρεις έφυγαν από το συνέδριο και ο Νικόδημος, θα δούμε ότι ήξερε τι θα τραβήξει εφόσον πήγε να μυρώσει το σώμα του Χριστού και να το ενταφιάσει μαζί με τον Ιωσήφ τον εξ Αρημαθίας. Και τότε φώναξε δυνατά ο Ιησούς και τους είπε: «Γιατί φοβόσαστε να την ομολογήσετε την πίστη σας σε αυτούς που ήταν ολιγόπιστοι? Μάθετε λοιπόν σε αυτόν, εκείνο που πιστεύει σε με, ότι δεν πιστεύει σε με, αλλά σε εκείνον που ο Θεός τον έστειλε να πιστέψει. Με τα πνευματικά μάτια βλέπει τον Πατέρα και εμένα που με απέστειλε στον κόσμο, με τα πνευματικά μάτια, και εγώ ήρθα στον κόσμο για να είμαι φως πνευματικό», λέει ο Κύριος, «για αυτόν τον άνθρωπο και για όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να σώσουν την ψυχή τους με το όνομα του Ιησού. Και αν κανείς ακούσει και δεν πιστέψει, όπως λέει ο Χριστός, τα λόγια μου, και δεν μπορεί να τους κρατήσει και να τους στηρίξει στη ζωή του, εγώ δεν θα τον καταδικάζω από τώρα, θα τον περιμένω μέχρι να κατορθώσει κάτι να κάνει. Ούτε θα είμαι εγώ ο κυρίως αίτιος της καταδίκης του, διότι δεν ήρθα να κατακρίνω τον κόσμο, αλλά ήρθα για να σώσω τον κόσμο». Αυτή ήταν η πρόθεση του Κυρίου, να σώσει τον κόσμο, και είπε τι πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος για να σωθεί. «Εκείνος που παρακούει τα λόγια μου, έχει μόνος του δημιουργήσει αυτόν ο οποίος θα τον καταδικάσει. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα», λέει ο Κύριος, «αυτός θα τον κρίνει κατά την ώρα της παγκοσμίου κρίσεως. Και θα τον κρίνει, διότι εγώ δεν μίλησα από τον εαυτό μου μόνο, αλλά από τον Πατέρα μου, και οι λόγοι είναι ακριβείς και αληθείς, και μου έδωσε ακριβώς με ποια λόγια να τα πω, και εκείνος μου δίνει την ευκαιρία, όχι την ευκαιρία, μου λέγε πότε θα διδάξω και τι λόγια θα πω». Βλέπετε, αρχίζει από πάνω η διαδικασία αυτή. Καμία άλλη θρησκεία δεν έχει την άνωθεν προς τα κάτω κίνηση, αλλά έχουν από την κάτω προς τα πάνω κίνηση οι ανεμιστικές θρησκείες και όλες οι άλλες θρησκείες. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία από την άποψη αυτή, αλλά είναι άνωθεν αποκάλυψης. Φωτισμένος δηλαδή ο Χριστός από το Θεό, έρχεται και διαμέσου των μαθητών λέει τις αλήθειες αυτές σε όλη την ανθρωπότητα. Θα μείνουμε όμως μέχρι εδώ, αγαπητοί φίλοι, στο 12ο κεφάλαιο, στο 12ο κεφάλαιο, όπου είδαμε τον Κύριο να νουθετεί πρώτα να κάνει την Ανάσταση του Λαζάρου, μετά να πηγαίνει να τρώει στο σπίτι του Λαζάρου, να δέχεται τις υπηρεσίες του ενταφιασμού του
Γιατί για τον ενδοθυασμό μου λέει γίνονται όλα αυτά. Και μετά να διδάσκει στη γιορτή των Ιουδαίων στα Ιεροσόλυμα με όλο αυτό το ακροατήριο το οποίο τον επεφημούσε επειδή είχε δει και είχε ακούσει για το θαύμα του Λαζάρου. Έγινε η αιτία του θαύμα του Λαζάρου να τον ακολουθούν από πίσω όλα τα Ιεροσόλυμα. Και κίνησε τόσο πολύ την έχθρα των Φαρισαίων που αποφάσισαν από τότε να τον φωνεύσουν, να τον πιάσουν σε νέδρα, όχι μπροστά στους ανθρώπους, αλλά κάπου μακριά, ένα βράδυ, σκοτεινά κάπου, να τον περάσουν γρήγορα γρήγορα από τη δίκη, να πούνε ότι είναι άξιος θανάτου και μετά να φέρουν το λαό για να τον κρεμάσουν. Αυτή λοιπόν ήταν και η σημερινή μας εκπομπή. Πιστεύω τα νοήματά της να ξεπερνάνε ακόμα και τις δικές μας αντιλήψεις, αλλά ξέρει ο Κύριος ότι είναι φάρμακο ο λόγος του Θεού και πρέπει να ακούγεται. Γι' αυτό λοιπόν μην περιφρονήσουμε τα λόγια του Ευαγγελίου, αγαπητοί φίλοι. Ποτέ να μην τα περιφρονήσουμε, αλλά πάντοτε να τα έχουμε μπροστά στα μάτια της ψυχής μας, σαν λόγια τέλεια που μας κάνουν καλό και στη σωτηρία μας και στη μεταθάνατο ζωή, στην αιωνιότητα, αλλά και ακόμα σίγουρα μας κάνουν καλό και σε αυτή τη ζωή που αναπαύουν τη συνείδηση του ανθρώπου και τον οδηγούν μακριά από τις παγίδες του κόσμου. Αυτά για τώρα, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε, να είστε πάντοτε καλά και αν ακούτε κάτι που σας κάνει εντύπωση, να το γράφετε και να το μεταφέρετε στους δικούς σας, στους συγγενείς σας. Θα δοθεί ευκαιρία να μιλήσετε και για αυτά τα πράγματα. Αυτά που είπαμε σήμερα ήταν πράγματα τα οποία αξίζει τον κόπο κανείς να τα μνημονεύει, να τα ξανασκέπτεται και να βγάζει κάποιες αποφάσεις και συμπεράσματα για την ίδια τον εαυτό του και την ίδια τη ζωή του. Την κακία των Φαρισαίων, την αγάπη του Χριστού, τη θαυματουργική δύναμη του Χριστού και τις ίντριγκες των Φαρισαίων θα τα δούμε και σε άλλη μας εκπομπή όταν έρθει η στιγμή να κάνουμε το ανάλογο κεφάλαιο. Έχουμε μείνει στο 12ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή να είστε όλοι καλά, ο Κύριος να σας σκεπάζει με το δυνατό του χέρι και εσείς να μένετε στην πίστη του Κυρίου κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες μέχρι να δούμε τον Κύριο να έρχεται από πάνω μετά των αγγέλων όπως ανελήφθη την ημέρα της αναλήψεως. Να είστε λοιπόν καλά. Χαίρετε Κυρίου.